Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι 5η 18 Φεβρουαρίου και για να δούμε τι γίνεται στον υποκατασκευή ναό μας. Λοιπόν, προς το παρόν εδώ πέρα βλέπουμε τις... Βλέπεις, καλουπών, δεν βλέπεις. Καλημέρα. Τι καλημέρα, ποιος είσαι εσύ. Συγγνώμη, δεν είπαμε μόνο σου σήμερα, τι κόλπο είναι αυτό. Σήμερα δεν είναι άσπρο. Δεν έχει χιόνια σήμερα. Να το έχω. Επειδή έχει δύο χιόνια εδώ πέρα, δηλαδή. Έχω αντιολιστικές αλυσίδες στα παπούτσια μου. Αλήθεια. Προχωράμε στα χιόνια. Εγώ βάζω κουβέρτα, όπως βάζουν κάτι καινούργια κόλπα εκεί πέρα. Λοιπόν, για πάμε γερά. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Βλέπω εκεί πέρα η κολόνα μία καλουπώθηκε. Νάτι. Πότε είχε μπει εκείνο το κόλπο το φορετό, πότε καλουπώθηκε, μια χαρά. Λοιπόν, και πιο πέρα είναι η άλλη με το κόλπο το φορετό και πάμε και πιο πέρα τώρα στην άλλη η οποία είναι αφόρετη ακόμα. Λοιπόν, ωραία. Έχει μείνει άλλη μία στρογγυλή. Έχει μείνει άλλη μία στρογγυλή, ναι. Έτσι, δεν έχει πέσει μπετό, δεν έχει πέσει κυρόδεμα στη μεσαία. Mm-hmm. Απλά το καλούπ μεταφέρθηκε από τη μία στην άλλη στρογγυλή. Ωραία. Και έχει καλουποθεί και η τυχοκολόνα στο μέσο εκεί. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα βλέπω βάζουν τεντόπανα, ασφαλτόπανα, όχι τεντόπανα, γεώπανα, τεντόπανα είναι αλλού. Ωραία, εδώ πέρα αυτά γίνονται. Πρέπει να πει στοιχείο, όπως είναι από εδώ. Πρέπει να πει στοιχείο, δεν γίνεται. Άρα πρέπει γεώπανα, ασφαλτόπανα, σίγουρα. Να σου πω και τι τυχείο μεγάλο, λέει για τους πεζούς, διάβασα από κάτω γράφανε. Να σώνει τους πεζούς εκείνο το μεγάλο από εκεί. Το αριστερό αυτό είναι η μία πλευρά του τυχείου. Ναι, άρα θα έχει από εκεί. Και άλλη μία πλευρά από την άλλη. Από την άλλη δεν γίνεται γιατί υπάρχει κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το βγω. Τι έχουμε και μυστικά, τι είναι αυτό το κόλπο. Ωραία. Υπάρχει κάποιο λόγο που δεν γίνεται το άλλο τυχείο από εκεί. Θα γίνει όμως κάποια στιγμή. Θα γίνει. Δεν μου λες, αλλά αυτό γιατί είναι τόσο ψηλό, ρε παιδί μου. Θα παίζει μπάσκετ. Για να βοηθάει, κοίταξε. Το σκέπαστο τη υπογειοποίηση εκείνο το σημείο ανεβαίνει. Για να γίνει πιο ομαλή. Έτσι, τα για να γίνει πιο πολύ ανηφόρα, είπες. Πιο ομαλή ανηφόρα. Έτσι, ανεβαίνει. Η σκεπή, η πλάκα ανεβαίνει προς τα πάνω. Οπότε το δάπεδο της υπογειοποίησης είναι πιο ψηλά, είναι πιο ομαλό δηλαδή. Ωραία. Το τελευταίο τμήμα δηλαδή φαίνεται από εδώ εξάλλου στην τυχιοκολόνα που έχει πέσει ήδη. Τα σίδερα φαίνεται ότι έχουν μια προς τα πάνω. Έτσι ακολουθεί ο δρόμος από πάνω και ο δρόμος πορεία από κάτω. Μπράβο. Αρχίζει λοιπόν η άνοδος του δρόμου πολύ πριν γίνει στο ξεσκέπαστο. Δηλαδή και σε σκεπασμένο ακόμα έχει αρχίσει η άνοδος. Μάλιστα. Ο πεζόδρομος λοιπόν από πάνω, ο διάδρομος που ήταν 2 μέτρα φάρδος, έχει και αυτός μια ανηφορία και μετά κατεβαίνει. Και μόλις φτάνει στο τέλος του δρόμου περίπου σταματάει. Ωραία. Λοιπόν, εχθές είχαμε την επίσημη αποχώρηση του Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος φεύγει και πάει σε ομάδα της πατρίδας του. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε, αλλά και για όσα δεν πρόσφερε. Εξαιτίας του ιδιόρυθμου του χαρακτήρα του, μας βοήθησε στο πρωτάθλημα του 2018. Είχε και πολύ καλές στιγμές, είχε και στιγμές έτσι ακαταλαβίστικες. Εγώ προσωπικά του εύχομαι τα καλύτερα στην καριέρα του κτλ. Καλή επιτυχία όπου και να πάει. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα η ομάδα το έμβλημα μένει και πρέπει να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα για την αντικατάσταση και για τη θωράκη της ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, ότι ένα ήταν το σίγουρο, ότι ο Απελθόν ήξερε μπάλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και αν ήξερε και μπάλα και ήταν και όλα τέτοιο, δεν ξέρω αν θα έπαιζε και σε εμάς, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Και προχωράμε. Είναι το γνωστό μακανοπήγαδο, το οποίο περιμένει τώρα να περάσει ο μετροκοπώδικας από κάτω, τον οποίο ο καλός ο φίλος θέλει να δει. Εμείς το έχουμε εξασφαλισμένο, θα τον δούμε εδώ με το Βύρωνα. Έτσι, Βύρωνα. Είναι αυτό το κόλπο. Λοιπόν, ωραία. Και τι άλλο έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε. Βάζουν καμιά μετόπια πάνω. Λοιπόν. Δεξιά από τον πυλώνα. Δεξιά από τον πυλώνα, για πάμε να δούμε από εκεί. Περίμενε. Κάτσε να δείξω μια παραναραμική εδώ. Πολύ ωραία εικόνα. Με τον πυλώνα και τα λοιπά και πάμε να δούμε και πιο πέρα. Λοιπόν, εκεί πέρα στον νότιο ανατολικό πυλώνα βάλανε δύο φεγγίτες, ωραία, πες το και έτσι, και από πάνω έχει το ανάλογο, την ανάλογη μετόπη. Λοιπόν, εκεί απάνω χιόνια είναι.
Λείπουν δύο μετόπες δεξιά, δύο μετόπες αριστερά. Ναι. Τρεις καμάρες αριστερά και μάλλον τέσσερις δεξιά. Ωραία, για μέτρα τις και όλα να κρατάμε και το λογαριασμό. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Οκ. Okay. Λοιπόν, οριστικά τέλος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την τυχεοκολόνα που λέει και ο φίλος ο Βίρουνας. Βίρουνα, για πες το live. Λοιπόν. Αυτή έχει καλυπωθεί η τυχεοκολόνα η μία, ναι. Και η γυλή κολόνα. Και βλέπουμε εκεί πέρα τη, με το λάθος χρώμα. Για κάτσε. Με τα δύο μεταλλότυπα στο καλούπι. Που αυτό μου θυμίζει λίγο με βαρέλι, βάζει και μπύρες μέσα. Λοιπόν, κάτι εκεί πέρα νάτι, εδώ πέρα ανάμεσα. Και καλυπώνει η μεσαία τυχεοκολόνα. Λοιπόν, καλουπώνεται εκεί πέρα απάνω με τον αρχηγό έναν που το παράει με το σκεπάρνι, ωραία. Και η άλλη, λοιπόν, να τώρα τα κατάλαβα, αυτή στο βάθος είναι η τυχεοκολόνα και αυτή είναι η ενδιάμεση, έτσι στο διάσπαρτο κάπου στη μέση. Λοιπόν, κάτι θα χρησιμεύσει για να τη φτιάχνουν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο βάθος βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο με τα προς το παρόν χιονισμένα. Ελπίζω από αύριο να μας εγκαταλείψει και το χιόνι. Καλό ήταν, αλλά εμείς γενικά εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Νότια Ελλάδα, δεν είμαστε συνηθισμένοι, οπότε ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο από εδώ? Όχι. Δεν έχουμε. Λοιπόν, προχωράμε γερά προς τα πέρα για κάποιο άλλο σημείο ενδιαφέροντος. Αυτό τον κόλλησα από το καλό το φίλο. Λοιπόν, ο λαός καλέ φίλε ζητάει θεματικά. Δεν σε βλέπω θεματικό. Όλο έλεγε, θα κάνουμε, σου έλεγα κάτι, θα κάνουμε ένα θεματικό, θα κάνουμε ένα θεματικό, αλλά δεν σε βλέπω. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα από μια άλλη οπτική γωνία, ο χώρος εδώ μπροστά είναι υπό διαμόρφωση. Ωραία, και μην χάσουμε και την ευκαιρία να πάρουμε και μια ωραία φωτογραφία. Μια χαρά. Και προχωράμε. Και εδώ βλέπουμε μια κατηφόρα η οποία δεξιά και αριστερά έχει χιόνια, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Στο βάθος βλέπουμε το ήδη φτιαγμένο μέρος της υπογειοποίησης, το οποίο τώρα επεκτείνεται προς τα δω με τα κόλπα τα καλούπια. Ωραία. Εδώ η εκκλησία μας, η Αγία Τριάδα, ωραία. Λοιπόν, από εδώ μπορούμε να δούμε κάτι Βίρονα. Όχι, απλά βάζουμε γιο Παναστατικό. Μ' αρέσει που σε έδιωχνα να πούμε και δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι αυτό. Ωραία. Βάζουν δεξιά, αριστερά μου, τα γεώπανα ασφαλτόπανα, τεντόπανα. Λοιπόν, ωραία. Και εδώ νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Πάνω εκεί πέρα βλέπουμε χιόνια πάνω στο μηχάνημα με το λάθος χρώμα, στο γερανό. Ωραία. Λοιπόν. Για πρώτη μέρα μετά το χιονιά κάτι γίνεται. Ναι, εντάξει. Υπάρχει κινητικότητα. Τα χωματουργικά τώρα που έχει μαλακώσει το χώμα δεν γίνονται καλύτερα. Κάναν κάποιες δουλειές από πριν που πέρασα και είδα, αλλά δεν μεταφέρουν χώματα. Για πάμε να δούμε. Πάνε τα χώματα από εδώ, από εκεί, δεν τα πάνε. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι τα γραφεία της ερασιτεχνικής. Τη σκεφτόμαστε πάντα, παίρνουμε καρταφύλου, βοηθάμε. Έτσι, τα ερασιτεχνικά θέματα και επίζουμε και ευχόμαστε το handball να, που παίζει με, τους, με την ξένη ομάδα να νικήσει πάνω από 5 γκολ και να προκριθούμε. Ευχή όλων μας. Την Κυριακή το μάτς αυτό στις 6 νομίζω. Για πάμε γερά, αεκάρα μου. Η αεκάρα της... Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο με τη γωνία την νότιο-δυτική. Και προχωράμε προς τα πάνω. Λοιπόν, εδώ Βίρονα έχουμε κάποιες αλλαγές. Τι τσάπα πίνω. Λιώνουν τα χιόνια, αυτό είναι καλό. Α, από το στέγαστρο, ναι. Μαζεύω τα νερά στο υπόγειο, για το υπόγειο με αντλίες βγαίνουν εδώ έξω, όπως βλέπετε, εδώ πέρα, νερά φουλ. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ και εδώ έτοιμο φτιαγμένο δείχνει αλλιώς. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάμε τον ταχύ γύρω προς τα επάνω.
Λοιπόν, εδώ βλέπω κάτι πολύ συγκινητικό. Λέει, παππού αν έχεις φύγει, αναπαύσου, μπήκαμε σπίτι. Μπάμπης μπότσαρη. Λοιπόν, μάλιστα. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ εσωτερικά τι γίνεται. Απέναντι μπορούμε να δούμε τις σουίτες. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω, λοιπόν, αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι για το ρεύμα. Εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το γήπεδο του light tap. Οπ, και ενώ με το μάτι του ματιού μου, με την άκρη του ματιού μου, με το μάτι του ματιού μου, είναι πραγματικά ζωγράφισε εδώ. Βλέπω μία πρέσα και μπαίνει μέσα. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Λοιπόν, έλεγα, λοιπόν, του light up our stadium. Χρειάζεται πάρα πολύ ρεύμα, τηλέφωνα, φώτα, νερά, θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Οπότε, γενικά, οι παροχές πρέπει να είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στην παλιά θύρα 18, με το κόλπο το σκάκι ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ. Είπαμε παλιά θύρα 18 και καινή κεντρική. Δεν ξέρω πως θα τη λένε με τα νέα κόλπα τώρα. Πύρωνα, για να σου πω λίγο, μη με απομακρύνεσαι. Λοιπόν, τα ρέστα, όλα τα ρέστα που λέει και ο Βουτσάς, ένα έργο. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα σύστημα με το σκάκι, είναι, μου θυμίζει το ίδιο σχήμα με αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, μόνο τα σίδερα. Έχεις, βλέπεις κάποια ομοιότητα? Το ίδιο ακριβώς είναι. Είναι το ίδιο ακριβώς. Γίνεται επένδυση. Γίνεται, περίμενε, από εδώ κάνουν την επένδυση και από εκεί πάνε τα σίδερα μόνο, τι κόλπο είναι αυτό? Και αυτό πριν γίνει η επένδυση ήταν σαν και το άλλο. Α. Μπαίνουν γαλβανιζές σίδερα. Και γίνεται η επένδυση. Ωραία. Έχουμε εξηγήσει με τον καλό φίλο πώς θα γίνει αυτό τελικά. Έλειπα από το μάτι. Δεν μας δικαιώνει το σχέδιο που δείξαμε με αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Γιατί στη μέση ήταν κάπως διαφορετικό. Θα δούμε στο τέλος πώς θα γίνει. Ωραία. Δηλαδή γίνεται πρώτα, βάζουν πρώτα αυτά τα σίδερα εδώ πέρα. Ναι. Και μετά γίνεται. Θα βάζουν τα γαλβανιζέ. Τα γαλβανιζέ, μπράβο, ναι, ναι, από κάτω. Θα τα δείξουμε πώς θα γίνει. Στις τσιμεντοσανίδες. Μάλιστα. Οπότε μετά. Έχουν στο κάτω του αρμού. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα μπει κάποια σκοτία, κάποιο σχέδιο θα μπει, δεν μπορεί να μείνει. Σκοτία, έτσι. Ιρλανδία είπαμε. Σκοτία, να, όπως είναι αυτά εδώ πέρα. Α, είπαμε σκοτία. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, σκοτία έχει εξηγήσει εδώ πέρα ο Βίρονος ότι είναι όπως είναι στα τα παράθυρα τα κλειστά, η τεχνοτροπία πάνω κάτω δεξιά και αριστερά. Δηλαδή όπως είναι το σήμα του Σταυρού, ας πούμε. Πάει. Αυτό λέγεται σκοτία. Και επίσης εδώ πέρα θα μπει επένδυση από το τζάκετ, φαντάζομαι. Έτσι, λοιπόν, κάνει και κρύο τώρα. Λοιπόν, ωραία, πάμε γέρα. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε τα από κάτω τα καλβανιζέ που λέγες εσύ. Κάνω διάλειμμα τώρα γιατί θα μας κόψει. Όλα τα μάτια, όλα τα μάτια θα γίνουν έτσι. Όλα τα. Όλα τα μάτια θα γίνουν έτσι. Τα θύματα θα γίνουν έτσι με καλβανιζέ. Τα μάτια, α, περίμενε. Και πάνω εκεί θα βιδωθεί το τσιμεντοσανίδα. Ωραία. Και εδώ συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Εδώ έχει γίνει από καιρό, μια χαρά. Από κάτω έχει βαφτεί, έτσι να φανταστώ. Ναι, ναι. Ωραία. Μόνο πάνω έχει βαφτεί. Εντάξει, ωραία. Okay. Εδώ θέλει πολύ χέρι για να δείξει όπως πρέπει. Πάμε στη γνωστή γωνία. Βλέπω το μεταξύ στάζει από πάνω. Λογικά θα είναι από το στέγαστρο. Λιώνει τα χιόνια. Και μια ζωή ΑΕΚ βλέπω πάνω στο τοίκο. Μια χαρά. Ωραίος αυτός. Λοιπόν, και βλέπω και τι. Βλέπω την γωνία εδώ πέρα, δεν βλέπω να γίνεται. Τι είναι αυτό, ΑΕΚ με κόκκινα, τι κόλπο είναι αυτό, με το λάθος χρώμα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ η ευθεία. Ουρανός συνεφάτος και βλέπουμε στη γωνία το... την άκρη του κτηρίου, την από εδώ πλευρά, τη μικρή, το οποίο θα στεγάσει τις αεραστεχνικές κυρίως από ό,τι ξέρουμε ως τώρα. Έχουμε τις καλωσιές εδώ και το θέμα σιγά σιγά προχωράει.
Λοιπόν, τώρα γιατί αυτές οι μέρες ήταν για σιγά σιγά, δεν ήταν για γρήγορα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Έχουμε κάποια καινούργια κατάσταση. Τις καλωσιές έχουν μπει, ναι. Έχουν φέρει τις βάσεις για το καρμπόν. Ωραία. Πρέπει μία να σηκώνεται. Α, οι βάσεις για να... δεν έχουν στερεωθεί, ναι. Καλά λες. Έχει έρθει όλο το κομμάτι αυτό. Έχει έρθει και το στραβό, το λοξό. Το αχριανό που από την άλλη μεριά λείπει. Α, ναι. Δεν είναι και βαμμένο. Και εδώ θα το βάλουν, τι κόλπο είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, η σκαλοσιά είναι εκεί περιμένει, ωραία. Εδώ. Δηλαδή πέφτουν από πάνω σταγόνες γερές. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Το κλείνω και προχωρά. Βόρειο ανατολικός πυλώνας, μια χαρά. Εδώ πέρα υπάρχει και ένα φορτηγάκι. Και προχωράμε προς τα κάτω. Λοιπόν, και η έκτακτη επικαιρότητα μας καλεί από την άλλη μεριά που υπάρχει στη κίνηση, στην υπογειοποίηση, και θα γυρίσουμε από εδώ. Λοιπόν, να αφήνουμε εδώ πέρα, πολύ ωραίο το τοπίο. Επικαιρότητα τώρα, η υπογειοποίηση. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν σκάψιματα στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, εκεί βλέπω και κάτι κοτρώνες, να. Και έρχεται για συνεργασία ένα φορτηγό. Ωραία, οπότε θα έχουμε γέμισμα. Γιατί δεν πάει έξω αυτό? Δεν έχει, έχει κουκούλα από πάνω. Α, έχει κουκούλα, α, τα, ναι. Και απλά το παίρνει, το παίρνει από εδώ τα... Mm-hmm. Ό,τι βιάζει αυτό, τα τσιμέτα που βιάζει, ναι. Και τα πάει λίγο παραπάνω και τα βιάζει. Ωραία, και μετά τα παίρνει με την κουκούλα. Με την κουκούλα, μπορεί αυτά να μπουν στο σπαστήρα. Αχα, τα κουκουλοφόρικα. Αυτό εδώ το αυτοκίνητο είναι μόνο για μέσα στο εργοστάξι. Ναι, έτσι φαίνεται, μπράβο. Καλή παρατήρησή σου. Δεν πρόκειται να το βρίσκω αυτό. Λοιπόν, ωραία. Και βλέπουμε στο βάθος και δεξιά μας ότι έχει γίνει καλό σκάψιμο. Θα το δούμε και πηγαίνοντας προς τα κάτω. Λοιπόν, από εδώ έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Τα είδη, αυτά που έχουμε δείξει ήδη από τις προηγούμενες μέρες, που ουσιαστικά δεν γίνεται κάτι εδώ. Λοιπόν, οι αναμονές περιμένουμε. Να, τα χώματα τα έχουν βάλει εκεί. Τα δείχνει, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και εδώ πέρα υπάρχουν οι αναμονές, οι οποίες αναμένουν, το λέει και το όνομά του. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι τακτοποίησεις και το γέμισμα του φορτηγού. Του φορτηγού. Λοιπόν, και εδώ έχει αρχίσει κάτι φόρα. Και έχει σκαφτεί το μέρος. Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει με τα σπίτια εκεί πέρα είναι θέμα γραφειοκρατίας και θα δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν χιονισμένα και αυτά και προχωράμε. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναγκαστικής απολυθίωσης για λόγους του δημοσίου συμφέρον. Ναι, βέβαια. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, αλλά ωραία. Δεν σταματάνε τα έργα, προχωράμε, δεν μας εμπονίζουν. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μείνουν αυτά τα ερείπια όταν να τελειώσει το κόσμημα. Όχι και ρήπια, τώρα ποιος όπως. Λοιπόν, εντάξει. Ας το κάνανε πολυκατοικία. Λοιπόν. Προχωράμε. Λοιπόν, από ό,τι παρατηρεί εδώ ο φίλος ο Βίρονας, μόνο τις πέτρες βάζει για να το δούμε αυτό το κόλπο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι εσωτερική μεταφορά και πάνε για το σπαστήρα. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε το βάθος που έχει σκαφτεί μέχρι τώρα. Και μια άλλη μπουλντόζα εδώ πέρα, η οποία επιχειρεί εδώ μπροστά και στο βάθος μπορούμε να δούμε το ήδη έτοιμο κομμάτι, δηλαδή ότι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ωραία. Εδώ ακριβώς δεν είναι μπουλντόζα, λάθος δικό μου, είναι σφυρί. Σφυρί, ναι. Λοιπόν, σφυρί, συνεννοηθήκαμε. Ωραία.
Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει το σφυρί. Καθαρίζει το σαφρό μέρος της Πασαλοπίκης, μάλιστα. Τι ωραία που τα ξέρω. Λοιπόν, λοιπόν, προχωράμε γερά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το χώρο από μια άλλη οπτική γωνία. Και ο γερανός ο Πασχάλης, βλέπω κάνει κίνηση προς απάνω. Ο Πασχάλης τώρα θα βοηθήσει εδώ, ε. Πασχάλης βάζει καμάρες με τόπες. Καμάρες με τόπες, μάλιστα. Βλέπω κάνει κίνηση. Όλοι νομίζω ότι μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε, τότε δεν κάνει κίνηση. Κάνει ακινησία. Λοιπόν, εδώ οι σκαλοσκιές εδώ δεξιά με τα παλικάρια τι είναι. Βάλουν σκαλοσκιές για να σου βαλίσουν. Θα βάλουν λίγο να δείξω ένα τι. Ανάποδα, ωραία, βάζουν σκαλοσκιές. Ενώ από την κολόνα επάνω εκεί πέρα βλέπουμε ότι πέφτει το νερό right through. Γιατί απάνω έχει τη σωλήνα. Βλέπουμε εκεί πέρα, πάνω από τη σωλήνα, το νερό πέφτει right through. Λοιπόν, και εδώ στείνονται σκαλοσκιές όπως είπαμε. Προχωράμε προς τα επάνω, έχοντας δείξει εδώ όλο το σύστημα. Και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Εμπειρονά ή μόνος μου, τα λέω. Ναι. Συμφωνείς. Σε αυτό το σημείο εδώ, το πρωί άκουσα το μηχάνημα που έχει το ξέρει. Το φσουφσού δηλαδή, να σου πω κάτι να σε... Το φσουφσού είναι αυτό που βάφει. Να σου πω να συνεννοούμαστε. Το φσουφσού είναι... Α, που εκτοξεύει μπετό, α! Πρέπει να σου βαλίζουν από μέσα. Πέσαμε σε λάθος. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε ένα κόλπο το οποίο έχει τα μισά τούβλα. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Και εδώ πάλι... Και εδώ πάλι έχει πάλι τα λίγα τούβλα, δύο σειρές τούβλα και από πάνω έχει το συνάζι. Σωστά, εδώ πα. Ναι, ναι. Στη ώρα τα μαθαίνω. Λοιπόν, άμα θέλω να μάθω τις λεπτομέρειες, θα τις μάθω. Λοιπόν. Και εδώ το αντίστοιχο μέρος με τις άλλες μεριές της Καπαδοκίας, τα κόλπα με τις Ιρλανδίες, Σκοτίες δηλαδή που θα λένε. Και εδώ θα είναι εδώ η επισήμων. Έτσι. Από εδώ να ξέρεις, πήρανε ούτε απ' έξω, θα περνάμε εννοείται. Γιατί δεν περνάμε απ' έξω. Ξέρω εγώ, εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ο δρόμος μας. Εμείς πηγαίνουμε από τις άλλες μεριές, τις πιο λαϊκές. Λοιπόν, έχουμε και το Σταύρο από εκεί. Λοιπόν, οκ. Ναι. Okay. Εδώ έχουμε κάποια αλλαγή, οι σουίτες πάνε, βλέπω εκεί πέρα καλώδια έξω. Αυτό τι να είναι τώρα, να είναι για το ρεύμα, το άσπρο. Για το ρεύμα θα είναι, λοιπόν, για τα κλιματιστικά τα έχουν μέσα, ζεστατικά, όχι μόνο. Λοιπόν, ωραία. Είναι ωραίος ο ναός μας, είναι ωραία... Να μην έχει τόσα χιόνια και τόσο κρύο. Επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Έτσι, γιατί είπαμε δεν είμαστε και συνηθισμένοι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τα χτισήματα τα οποία έχουν και τα παράθυρα. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, για να μην με καμαλώσει ο καλός ο φίλος, εδώ είναι ο πρώτος όροφος. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε για να φτάσουμε κάτω πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Ναι, μάχη. Okay. Μάχη με 5,5 μέσα πέρα. 5,5. Ωραία, ναι. Εδώ. Σε όσο είναι από το κάγκελο, από το σύρμα μέχρι πέρα, θα σκαφτεί αυτό και θα είναι δικό μας χώρος και μετά νομίζω θα υπάρχουν σκαλάκια, αν θυμάμαι καλά. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, βέβαια οι επίσημοι εδώ πέρα, οι σουιτάτοι, λογικά θα έχουν και θέση πάρκινγκ, οπότε δεν θα κατεβαίνουν σκαλιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας με την τύχη του σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, εδώ βλέπω ρίχνει από πάνω το νερό από το στέγαστρο. Όταν το στέγαστρο άντεξε το χιόνι, το βάρος του το άντεξε. Εννοείται έγινε αυτό. Έγινε κράστε. Είναι δυνατόν. Α, έγινε και κράστε. Μετά από 30 χρόνια ξαναχιονίσει καλή έτσι. Είναι δυνατόν, τους εμπιστευόμαστε τους καλούς, είναι ωραίοι. Σε αυτά τα κόλπα και μερακλείδες. Δεν κάνουν, λοιπόν, προχειροδουλειές. Εκεί στο βάθος βλέπουμε τις ψευδοκαταστάσεις, οι οποίες θα αντιθούν γύρω γύρω, τα, πώς τα λένε εκείνα τα μεταλλικά. Για συγγνώμη, πώς τα πες. Θα γαλβανιζέ τα νευρομετάλ. Είναι νευρομετάλ. Είναι επένδυση από μια πλευρά, θα τη δει και από την άλλη πλευρά. Δεν μου λες, έχουν πολλά νεύρα. Αυτή είναι νευρομετάλ. Το άλλο είναι μια κανάλι για να περάσει καλώδια. Α, ωραία. Μάλιστα. Έχει και κανάλι εκεί πέρα, ωραία. Και φτάνοντας στον βόρειο ανατολικό πυλώνα, νομίζω ότι από εδώ τα έχουμε δείξει όλα.
κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο. Μέχρι την Κυριακή θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αύριο πιθανόν να έρθει ο Βρετανός βατραχάνθρωπος, όχι είπαμε αεροπόρος είναι άνθρωπος, ο Πύρωνας. Λοιπόν, να, τώρα έχει και καλό καιρό, δεν τον στέλνουμε και στα χιόνια. Πάντως να σημειωθεί ότι εγώ του είπα ότι είναι 10 φορές ότι, να μην έρθει στα χιόνια. Ο εκείνος μου λέει δεν γίνεται, εγώ θα πάω, λέει και τα λοιπά. Του είπα 10 φορές, ο κρίμα είναι, λέω εντάξει. Λοιπόν, το 2018 που είχε πιο περιορισμένη χιονόπτωση, έτσι, τον Ιανουάριο, να σημειωθεί ότι είχα έρθει και είχα τραβήξει βίντεο και τα λοιπά. Έτσι, τώρα ήταν πιο άσχημη κατάσταση. Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, φυλάχτηκα. Βίρονα, κάπου εδώ κλείνουμε. Πολύ ωραία γίνεται εδώ πέρα. Καλώς το απόγευμα. Και τα λέτε αύριο. Λοιπόν, και... ανανώνουμε το ραντεβού μας. Και θα σε μαλώσω και σένα. Και μάλλον πρώτα θα μαλώσω τον καλό το φίλο που δεν κάνει κανένα θεματικό. Θα τον μαλώσω. Λοιπόν, τα λέμε. Πρέπει να ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 15 βαθμούς για να βγει ο καλός φίλος έξω. Τι είναι αυτό το κόλπο, αυτό είναι αποκάλυψη σοκ. Δεν είναι των ειδικών δυνάμεων. Όχι, θάνατος. Λοιπόν, αυτά τα λέμε. Λοιπόν, συμπληρωματικό για να πω ότι το γεια σας δεν ακούγεται ποτέ τελευταίο. Ακούγεται το μια ζωή. Λοιπόν, συμπληρωματικό, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Σας είχα πει για την μπρέσα παύλα προβοσκίδα που παίρνει και που την είχα δει με την άκρη του ματιού. Μετά ξέχασα και κλείσα το βίντεο, χάλια. Λοιπόν, η πρέσα λοιπόν παύλα προβοσκίδα αυτή εδώ. Τι βλέπουμε, ότι πηγαίνει στο τυχείο το ενσωματωμένο, όπως θα λέει ο Βίρονα. Βίρονα, δεν έφυγες, έτσι για πες. Στο τυχείο εκεί πέρα, πώς το είπες, το τυχάτο. Την τυχηγεοκολώνα, πες το και έτσι λοιπόν. Και θα ρίξει μπετό. Πολύ ωραία. Και μετά λογικά θα ρίξει και στο κόλπο εδώ πέρα, στη στρογγυλή. Το οποίο μου θυμίζει κάτι, πώς είχαν παλιά στο γήπεδο με τον πάγο που βάζανε μέσα τις μπύρες. Κάτι. Πώς τα λένε εκείνα, μωρέ. Βαρέλια. Τα βαρέλια, μπράβο. Το γράψε το. Λοιπόν, είδες, δεν μου ήρθε η λέξη. Άσο, λοιπόν, μπετό ρέι. Και τώρα το μπετό ρέι. Ωραία. Και είμαστε ρέι. Τώρα πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και με αυτά τα πολύ ωραία πλάνα, κάπου εδώ. Με πρόλαβες, τι κόλπο είναι αυτό. Πες τα εσύ ρε παιδί μου, πάμε. Μια ζωή. Δεν είμαι εγώ, άλλος είναι. Λοιπόν, από εδώ φαίνεται καλύτερα. Μπορούμε να δούμε ακριβώς ποιο είναι το σημείο. Και αυτά. Τώρα πραγματικά αυτά. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.